στοχεύει στο να αναδείξει τις θεραπευτικές αλλά και επιστημονικές ιδιότητες που έχει η γραφή και γενικώς η λειτουργική γραφή μοιεί στα μυστικά του λόγου τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους καθηγητές, γενικά τους συγγραφείς και όποιον θέλει να ασχοληθεί γενικότερα με τη γραφή. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στη Φλόρινα να έχουμε ένα από τα δύο μεταπτυχιακά που υπάρχουν στην Ελλάδα για τη δημιουργική γραφή. Το δεύτερο είναι πάλι δημιούργημα της Φλόρινας στην εργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τα δύο μεταπτυχιακά μας μαζί αριθμούν κάτι περισσότερο από 2.500 μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι μεταλαμβαδεύουν τη γνώση αλλά είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές της Φλόρινας σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πολύ σπουδαίους καθηγητές και συγγραφείς από το εξωτερικό. Ο Μάρσαλ Μουρ είναι δίπλα μου και έχουμε την τιμή, εκτός από ανθρώπους που δεν είναι, θα πρέπει να φάμε αρκετό χρόνο για να αναφέρουμε τους Έλληνες που συμμετέχουν στο συνέδριο, έχουμε τη Λίνα Νικολακοπούλου που είναι η στιχουργός που έχει φέρει το μη ανάμεσα στο μεταμοντέρνο και το μοντέρνο σύγχρονο ελληνικό στίχο και τον αυτή τη στιγμή στο σπουδαιότερο ποιητή εν ζωή της Αμερικής, τον Πολ Μαντούν, ο οποίος, να σας πω πραγματικά, ότι έχει βραβευτεί με Πούλιτζερ, με βραβείο T.C. Eliot στην ποιήση, δύο τεράστια βραβεία, και είναι επίτιμος καθηγητής σε 20 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια εξαιρετική τιμή για μας. Και σε συνεργασία με όλους τους φορείς, καταφέραμε να φέρουμε κοντά μας τον Μαντούν. Έχουμε την τιμή να έχουμε στο συνέδριό μας και τον κύριο Λιάννη, τον πρώην υφυπουργό αθλητισμού, έγκριτο δημοσιογράφο και άνθρωπο ο οποίος έχει τιμήσει και έχει βοηθήσει με την παρουσία του πολίτη Φλόρινα. Σίγουρα ξεχνάω αρκετούς. Μας τιμάει η κυρία Βλάχου, η οποία έχει ετοιμάσει ωραίες εκπλήξεις, γιατί φέρνει πολυμελή χοροδία από την Κέρκυρα, χωρίς να έχουν καμία, έρχονται σε ένα φιλικό επίπεδο. Και η είδηση πριν από λίγο πληροφόρησαν ότι οι 300 περίπου τσάντες που είχαμε ετοιμάσει για τους συνέδρους μας και θεωρούσαμε ότι έχουμε περίπου 300 συνέδρους έχουν εξαντληθεί πριν πάμε καν στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας. Αυτό δείχνει, έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, δείχνει ότι στη Φλόρινα κάτι συμβαίνει και θα βρίσκω δράτο με τις ευκαιρίες να πω ότι προσωπικά παλεύω χρόνια να πείσω και την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, εμείς δεν έχουμε πολιτικούς χρωματισμούς, αλλά και τους τοπικούς φορείς, ότι πρέπει η Φλόρινα να κεφαλοποιήσει αυτό που έχει πολιτισμικά και να φτιάξουμε εδώ το πρώτο προπτυχιακό τμήμα δημιουργικής γραφής, κάτι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και στις 5 υπήρους και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και θα είναι κρίμα να το χάσουμε αυτό, γιατί αυτό θα φέρει φοιτητές, συγγραφείς, διδάσκοντες και θα βοηθήσει ποικιλότροπα, θα είναι μοχλός ανάπτυξη σε πάρα πολλά πράγματα κάτι τέτοιο. Δυστυχώς οι δικές μου προσπάθειες δεν εισακούστηκαν, προτιμήθηκε η δημιουργία άλλων τμήματων, έολων επιστημονικά ή θνησιγενών, κατά την προσωπική μου γνώμη. Αυτό θα φανεί στην πορεία των πραγμάτων και κάποια στιγμή πρέπει να καταγραφεί αυτό το πράγμα για να το λέμε κιόλας. Γιατί αν αιωρείται απλώς ή δεν ξέρουν κάποιοι ποιοι το ζητήσανε και πώς το ζητήσανε, σαν να μην υπάρχει. Θα το δείτε εσείς οι οποίοι είστε δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι που πρέπει να ερευνούν και να καταδεικνύουν, να αναδεικνύουν διάφορα θέματα. Καμία γκρίνια όμως, είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτές τις μέρες και είμαστε χαρούμενοι που είστε κοντά μας. Και νομίζω ότι εγώ δεν πρέπει να σας κουράσω και να φλιαρίσω άλλο, να δώσουμε το λόγο στο φίλο μου τον Μάρσαλ, αφού τον ευχαριστήσω και προσωπικά που έκανε ένα τεράστιο ταξίδι στο Hong Kong για να έρθει κοντά μας. As far as that's concerned, I think probably the best thing that I can say is that creative writing as an academic discipline it's been around for a number of decades and for a long time it's been facing the question of whether it can be really taught or not, whether it's possible to teach it. One of the challenges is that in the United States, at Iowa, which is the most famous, the original creative writing program at a university, their motto was that they can't teach creative writing, but they can nurture talent. And that has set the expectations for creative writing as a discipline ever since. And on top of that, a great deal of the scholarly discussion has been dominated by the US, the UK, and Australia. And where we are now
in the academic research and the scholarship is an understanding that, yes, it can be taught in the same way you can teach fine art, because you can teach the component parts of stories or poems, plays, whatever. That can be taught, and there are things that you can learn, whether talent is a separate issue, but these are things that actually can be taught. And in a global context now, we're far beyond the original three countries, and we have Greece, we have Brazil, we have Poland, we have Finland and Sweden, we have Russia, there's a program in Iran. So everywhere in the world now, people are studying this and are interested in studying it. And so I feel like we're at a moment where there's a real global discourse that's beginning to happen. Okay. If I forget something, it's going to be okay. Ο Μάρσαλ μας εξηγεί ότι είναι ένα, υπάρχει διαχρονικά ένα ζήτημα της δημιουργικής γραφής παγκόσμια, εάν διδάσκεται η δημιουργική γραφή, η τέχνη της γραφής. Αυτό είναι μια κουβέντα μεγάλη που έχει ξεκινήσει και σε επιστημονικό επίπεδο πια, όχι μόνο δηλαδή στο αν διδάσκεται ιδιωτικά. Υπήρχαν τρεις χώρες οι οποίοι κατεύθυναν ουσιαστικά την επιστημονική σκέψη, είναι ήπειροι εδώ, δηλαδή είναι η Αυστραλία, είναι η Αμερική και είναι και η Αγγλία ως χώρα. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν άλλες χώρες, ανέφερε τη Βραζιλία, εμάς, το Ιράν, οι οποίες τροφοδοτούν με επιστημονική σκέψη το πεδίο αυτό και προσπαθούν να δείξουν ότι δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου να μπορεί να γράψει κάποιος, αλλά είναι και θέμα διδασκαλίας και να το δούμε και πιο ολιστικά, υπό την έννοια ότι δεν πηγαίνουμε μόνο στα διακριτά στοιχεία, μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο λόγο. Ανέφερε κάτι άλλο Μάρσελ, το σκηνικό, τους χαρακτήρες, την πλοκή, αλλά αν το δούμε σαν ολότητα, να δούμε αν τελικά αυτό που ονομάζεται τέχνη μπορεί να διδαχτεί. Απλώς για να ερμηνεύσω πια το Μάρσελ, λέγοντας ο Μάρσελ τέχνη, εννοεί ας πούμε όλα αυτά που περνούν στην Αμερική κάτω από αυτόν τον όρο. Άρα η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος είναι τέχνη, αυτό εννοεί ο Μάρσελ. And another question about your presence here. In that conference, and of course this is the first day, so we don't have the participation until now. And what do you believe about Florina? I mean, if a conference like that has a meaning for the topic, for the local area, for the people, if it's something that is going to give something back in this area. I mean, a conference with of creative writing, especially. That's an interesting one. I would say that anytime we have a conference like this, it gives something back to the community because, in a way, there's a saying in English, it puts Florida on the map. You know what I mean by that? And in a situation like that, I think the value that it brings. It may not be immediately obvious, but then by having this university make a name for itself as a center of creative writing study, it will make more people interested in it in this community of scholars. And so there's the potential in the future for people to look at Florina as a center of creativity, where otherwise, you know, that opportunity may not have existed. And before I try to translate, do I have your permission to announce that you threaten us that you are going to become as a professor in our program this year? Yes, I threatened you with that. Ο Μάρσαλ εξηγεί ότι ένα τέτοιο συνέδριο είπε μια έκφραση αγγλική, ότι βάζει τη Φλόρινα στο χάρτη ανάμεσα στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Σας διαβεβαιώ, αυτό είναι δικό μου, ότι η δημιουργική γραφή είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Αυτό θα επιβεβαιώ ότι βλέπω τι γίνεται έξω. Συζητούσα με τον Μάρσαλ ότι το Άιβα είχε στρατηγική σχέση με τη CIA το 1969, γιατί χάραζε εθνική στρατηγική στο τι θα γράψουν. Δεν είναι να φτάσουμε εκεί. Κλείνει η παρένθεση και γυρνάω στον Μάρσαλ ότι βάζει τη Φλόρινα στο χάρτη, ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα το κεφαλοποιήσει άμεσα, αλλά πολλοί άνθρωποι θα μιλήσουν γι' αυτό και σε επιστημονικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτισμικό και ότι είναι σημαντικό φυσικά το δίρεξε, γιατί εγώ όποιος έρχεται εδώ πέρα τον δεσμεύω και κάνει μαθήματα. Γι' αυτό και έχουν φέρει ανθρώπους εδώ πέρα που δεν καταλάβαμε τι φέρνουν.
Όταν άκουσε ο Μάρσαλ χθες ποιους έχουμε φέρει, το πίστευε. Ο ίδιος ο Μάρσαλ δέχτηκε να έρθει να μας κάνει μαθήματα από το Hong Kong Fresh. Και παίρνει 100.000 δολάρια το χρόνο, θα έρθει σε εμάς για να πάρει 400 ευρώ, αλλά δεν έρχεται τα χρήματα σε καμιά περίπτωση. Θα έρθει να μείνει εδώ δύο εβδομάδες και θα μας τιμήσει με την παρουσία του και πραγματικά μας τιμάει με την παρουσία του, όπως και ο Μαλντούν που θα έρθει αύριο. Given the fact that creative writing is a relatively new field, you said it was difficult to teach it. What are the main hindrances towards that direction, towards teaching creative writing? And how much of an impact does talent have in this field? I mean, how important is having talent in the field of creative writing, and how far can a person without talent go through teaching in that particular field? You should attend my talk. I'm actually going to be giving a presentation on that exact topic. Okay. I guess that's a good question. I would say that in terms of the difficulties of teaching it, some of the issue, I think, is a set of expectations that people have, and I suspect that this is true across cultures, where the mythology that exists, that creative writing cannot be taught, that it's all about inspiration, or it's about self-knowledge, is an idea that comes from the Romantic era of what creativity was. It comes from the idea of the muse. And people, knowingly or not, people internalize this set of beliefs, and it guides their expectations around how writing works as an art. And we see that depicted in film, we see it depicted as literature. We have these stereotypes of the tortured writer, the difficult, borderline crazy, some of us are more crazy than others. But we have this set of expectations, and then the reality of it is a lot more prosaic, where you can break down. Like, for example, I used to teach at an art school, and I learned how to do formal art critique. And the things you learn about fine arts, you learn about things like composition and painting, about color, workmanship, placement, line, things like that. And those are specific elements of art that you can learn, whether you have any talent for it or not. And in the same way, you can learn those same things about how a story works, how a poem works. In terms of how talent affects it, how much money has Stephanie Myers made from Twilight books? Probably a lot. Probably a lot. So I think that you can go ahead and print that. But I think that you probably can do quite well without talent, because there are already so many people without it in the bookstores. So we teach what we can. But in a way, talent is actually beside the point, because we can teach the basic elements. We can teach people what a coherent story looks like. We can teach people the rules and then say, okay, go ahead, go break them. But actual talent is a culturally laden concept, and our ideas about what constitutes beautiful language are also culturally laden. They shift over time. So all of those things, we can make students aware of them, and we can say, okay, this is what's popular right now in writing, this is what critics tend to like, but we can't say that this is forever. So we can teach the basic stuff, but we can't teach talent exactly, because people will have different ideas about that. I think there might have been more to your question, but I've forgotten it now. No, you pretty much covered me. You also said that attending the conference would answer my questions in a better way, so okay, I will do that exactly, and maybe I will have more questions. Okay, please. Ρωτήσατε τον Μάρσαλ, τον κύριο Μουρ, ποια είναι η ποσόστοση ταλέντου ή διδαχή και αν μπορεί να ενταχθεί η δημιουργική γραφή. Η γνώμη του είναι ότι είναι υπερτιμημένο το ταλέντο σε ένα βαθμό, γιατί μπορούμε να διδάξουμε τα διακριτά στοιχεία μορφών λόγου. Αυτό είναι δικό μου, θα πω, σενάριο, λογοτεχνίας κτλ. Και δεν είμαστε πια στην εποχή, πιστεύουμε, ότι θερμούσες, θεόπνευστες, εννοεί ο Μάρσαλ, είναι αυτές οι οποίες καθοδηγούν τους συγγραφείς, ούτε ότι οι συγγραφείς πρέπει να είναι τρελοί, δύστροποι ή βασανισμένοι για να αποδώσουν στα γραπτά τους και να διαβαστούν. Έφερε ως παράδειγμα τη λογοτεχνία του φανταστικού, έτσι, ή του γενικά
και είπε εκεί ότι εκεί είναι κάτι που μπορεί να διδαχθεί και είπε και κάτι πολύ σημαντικό ο Μάρσαλ, ότι στην τέχνη γενικώς μπορούν να σου διδάξουν τα διαιτητά τη στοιχεία. Ο μεγάλος καλλιτέχνης θα είναι αυτός ο οποίος θα σπάσει τη μορφή. Αλλά πρέπει να γνωρίζει τη μορφή. Ο Σεφέρης, ο Ευήτης, για να γίνουμε πιο κατανοητοί κτλ. Ξέρανε πώς να γράψουν με μέτρο. Απλώς το σπάσανε και φέρανε πια το στίχο τον ελεύθερο που λένε. Αλλά γνωρίζανε άριστα τη μετρική. Αυτό ακριβώς νοημάζει. Απλώς να πω και κάτι για να προσθέσω για να τον βοηθήσω, ότι ο Αριστοτέλης, ζώντας 150 χρόνια περίπου μετά τους τρεις μεγάλους τραγικούς, απαντώ στη δική σας ερώτηση, είχε την πολυτέλεια και την ευχαίρεια να γνωρίζει ποιες τραγωδίες και γιατί άρεσαν στο αθηναϊκό κοινό. Όταν συνέγραψε λοιπόν την ποιητική του, τι έκανε. Ήταν ο πρώτος υπό μία έννοια που έδινε συμβουλές δημιουργικής γραφής στον κόσμο και τους έλεγε ότι για να συγγράψετε καλή τραγωδία, να συγκινήσετε και να βραβευτείτε, πρέπει να έχει μέσα χωρικά, στάσιμα, επεισόδια, όλα αυτά. Τους έλεγε όμως ότι δεν είναι δεδομένο ότι αν τηρήσετε τους κανόνες αυτούς, οι τραγωδίες σας θα αρέσουν, αλλά αυτά πρέπει να υπάρχουν μέσα. Και απλώς επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, that's our mind, of course, μέχρι το 18ο αιώνα ουδέποτε είχε αμφισβητηθεί ότι η γραφή είναι μια τέχνη που διδάσκεται. Αυτό άρχισε όταν τα έθνη της Ευρώπης στην προσπάθειά τους να συγκροτηθούν σε κράτη, πήγαν και είπαν ότι θέλω πίσω μου ισχυρή λογοτεχνική παράδοση και γλώσσα, και άρα δεν μπορούσε οποιοδήποτε παρά μόνο αν ήταν θεόπνευστος να θεωρηθεί σπουδαίος συγγραφέας. Και αυτό κράτησε μόνο για 100 χρόνια. Γιατί αυτό που ο Μάρσαλ είναι ότι έχει πολλές δεκαετίες. Από το 1905 στο Χάρβαρντ ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που έκανε μαθήματα με πίστευση. Άρα έχουν 100 χρόνια περίπου και παραπάνω που διδάσκεται. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Και σας λέω, σε Αφρικανική Ήπειρο έχουμε, ούτε στο Ιράν μόνο. Σε Αφρικανική Ήπειρο έχουν προπτυχιακό τμήμα. Φανταστείτε τη δυναμική να διδάσκει σε ανθρώπους σενάριο, λογοτεχνία. Κάποιοι θα γράψουν, κάποιοι θα αγαπήσουν περισσότερο τη γραφή, την τέχνη, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και αυτά είναι πολύ χρήσιμο. Δεν σημαίνει ότι ή αυτά θα πάνε σε αυτό που λέμε στις πρακτικές του εφαρμοσμένου πολιτισμού, και αυτό ανέφερα πριν και σας δίνω τον λόγο, ότι το πολιτισμικό σημαίνει τη γενέση του. Άρα θα πάμε στα σχολεία και θα έχουμε πολύ ουσιαστικά πράγματα εκεί να μεταλαμβαδεύσουν. Το Μάρσαλ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, να το πείτε και εσείς, αλλά συνέχεια αυτής της ερώτησης. Εάν τότε διδάσκεται η τέχνη της γραφής, τότε γιατί όσοι την διδάσκονται ή όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο δεν μπορούν να γράψουν ή δεν μπορούν να γράψουν τόσο καλά? Θα το πούμε μετά στον Μάρσαλ. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, γιατί έχουμε θαυμάσιους δασκάλους δημιουργικής γραφής, σαν ένα παράδειγμα. Ο Ρέιμοντ Κάρβερ είναι ένας σπουδαίος, ίσως ο πιο σπουδαίος σύγχρονος Αμερικάνος. Ναι, είναι ίσως ο σπουδαιότερος σύγχρονος Αμερικάνος, έχει πεθάνει το 85-50 χρονών, Αμερικάνος γραφιάς διηγημάτων, διηγηματογράφος. Ο ίδιος ήταν δάσκαλος δημιουργικής γραφής. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, και καταλαβαίνω την ερώτηση και έχετε δίκιο, συνέβη και στην Αργεντινή, σε μια περίοδο κρίσης, να πολλαπλασιαστούν τα φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι υπευκαλίζονταν ότι ήταν δάσκαλοι δημιουργικής γραφής ή σημαντικοί συγγραφείς, οι οποίοι διδάσκαν. Και μια προσωπική ερώτηση πριν το μεταφράσω στο Μάρσαλ, μια προσωπική απάντηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι καλοί προπονητές, αλλά να μην ήταν ποτέ πρώτοι αθλητές? Και εκεί συνήθως σημαίνει το αντίθετο, ότι ας πούμε δεν θα μπορούσε ποτέ ο Γκάλης να γίνει ένας σπουδαίος προπονητής. Όπως δεν μπορούσε ποτέ ο Τζόρνταν. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ωραίο το ερώτημά σας, αλλά έχει μια διπλή όψη. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις πολύ σπουδαίων ανθρώπων που ήταν πολύ καλοί συγγραφείς. Μίστερ Τριανταφυλλίδης, made the question that we have the phenomenon many teachers of creative writing or professor to not be good writers. So how can we explain things like that? That's an interesting question. Fortunately, it doesn't hold true in my case. I had to do that. But that
it's interesting as a question because I've heard it from students before, not mine, but I know of people who have done MFAs and have brought up the fact that they feel like their teachers know how to teach but don't seem to be good writers. I think part of the problem in probably more so, I want to answer that in two ways. In one way, for Americans, I'm still very American even though I haven't lived there in a long time, the sheer difficulty of getting published in the US is a real barrier to success for a lot of people, just because it's so saturated. There are too many people trying to get published. You can self-publish, but still, the barriers to entry are too high. And it keeps out a lot of good people. And we still tend to use publication as, again, in the US context, as a gatekeeper or a determiner of quality. And so there are probably a lot of teachers, I think, in the US who are probably quite okay, but not as widely published as they should be. And again, I think that's the sheer size and difficulty and complexity of the market there. Also true to an extent in the UK, not as much in other places. In other parts of the world, the barriers to publication aren't quite as high, but then there's also not the same tradition of editing that exists as you'd see in the US, the UK, and other parts of the world. So the barriers to publication aren't quite as high, but also the editorial oversight isn't always there. So people can publish, I'm not going to name the countries, I don't want to offend colleagues, but I've been told this by people in different parts of the world, that it's not as difficult to get published, and therefore a lot of the work that gets published isn't necessarily very good. And so without that layer of editorial oversight, it doesn't perhaps push people to grow as writers. And so I think that what ends up happening as well, sometimes, and I'll actually add a third answer to the question, I also think sometimes people study creative writing because they want to become better than they really are. And better readers, of course. But I think that sometimes people, like, they have the desire, they study it, they can learn the techniques, they can learn the discipline, but fundamentally maybe they're not writers. Does that mean they can't teach? Does it mean they shouldn't teach? I wouldn't go that far if they do understand the idea of creative practice. I think that's appropriate. But then I think the idea, and I'll finish just by saying, what makes a good writer? And isn't that just a matter of opinion? Δηλαδή, για να το καλύτερα φτιάξουμε, για να μπορούμε να... Μισό λεπτό μόνο να μεταφράσουμε αυτά, γιατί θα ξεχάσω και εγώ, γι' αυτό να με βοηθήσετε. Είπε ότι είναι πολύ έξυπνη και κέρια η ερώτηση και απάντησε ότι στην Αμερική, στο περιβάλλον της Αμερικής, το παίρνει ως πρότυπο και παράδειγμα γιατί είναι το πιο δυναμικό πεδίο, υπάρχει πιθανότητα πολύ καλή συγγραφής, η οποία είναι ακαδημαϊκή δάσκαλη ταυτόχρονα, να συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες στο να εκδώσουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι, άρα είναι σαν να λέμε ότι μπορεί κάποιος να είναι καλός συγγραφέας, αλλά μην έχει την ευκαιρία να εκδώσει, γιατί εκεί είναι τα εκδοτικά συμφέροντα πολύ μεγάλα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχουμε χώρες στις οποίες δεν ήθελε να ονομάσει, το έχουμε συζητήσει και ότι συμβαίνει και στην Ελλάδα, να συμμετεχνήσει, και το είπα και πριν, συμβαίνει και στην Αργεντινή, να υπάρχει μια τρομακτική ευκολία έκδοση βιβλίων. Όποιος θέλει βγάζει ένα βιβλίο, άρα εκεί να έχει χαθεί το μέτρο. And remind me the third... Επίσης είπε ότι το να εκδώσεις κάτι λόγω αυτού του φαινομένου δεν απαραίτητα και θετικό. Και θετικό. Λόγω αυτή της κατάστασης. Και το τελευταίο είπε ότι πολλοί διδάσκονται δημιουργική γραφή για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Άρα δεν είναι το μέλημά τους ή η αγωνία τους το να γίνουν καλύτεροι συγγραφείς. Να βάλω μέσα σε παρένθεση, εμείς έχουμε ένα μότο στα δικά μας μεταπτυχιακά, ότι κάνουμε, υποσχόμαστε να κάνουμε καλύτερους αναγνώστες και όχι καλύτερους συγγραφείς, αλλά υπάρχει πίσω
η οπτική ότι αν γίνεις καλύτερος αναγνώστης, είσαι καλύτερος άνθρωπος, αυτό που λέει ο Μάρσελ. Δηλαδή φανταστείτε ότι απέναντι σε ένα διαφημιστικό προϊόν, αν εγώ μάθω τους κώδικες με τους οποίους επιχειρεί αυτό που λέμε σήμερα η πολιτισμική αγορά να μου περάσει ένα προϊόν, μπορώ ως αναγνώστης να ξεκλειδώσω τα νοήματα αυτά και να αντιδράσω καλύτερα. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, στον χώρο της ποιήσης, παραδείγματος χάρη σήμερα, ναι, μπορούμε να συναντήσουμε πολλούς ποιητές, όμως δύσκολα ξεχωρίζουν κάποιοι όπως καλή ώρα να φτάσουν στο επίπεδο αυτόν που καλύπτει τον Τίτο Πατρίκιο, ναι, να ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τον οποίο είχε χαρακτηρίσει την προηγούμενη φορά που είχε έρθει εδώ το 2008 ο Μίμης ο Σιλιώτης ως τον καλύτερο εν ζωή ποιητή στη χώρα μας. Ναι, η διάκριση είναι η ειδοποιός διαφορά. Να σας πω κάτι, να μην το ρωτήσουμε στον Μάρσελ, γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη του. Όχι, να μου πείτε εσείς, ναι, δεν είναι ερώτηση, μια διευκρίνηση κι άλλα από τις ερώτησεις που έκανα. Ναι, σε μείνομαι να είμαι φίλος του κύριου Πατρίκιου. Και τον θεωρώ κι εγώ ως ένα από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του και ίσως εν ζωή, αν λέγαμε ότι είναι, αν λέγαμε τους ποιητές που είναι άντρες στο φίλο, θα λέγω ότι συμφωνώ μαζί σας. Δεν συμφωνώ καθολικά με τη ρίση του Σιλιώτη, του οποίου πάλι είχα την τιμή να είμαι φίλος και προσωπική επιλογή, με τις ενστάσεις που είχα στο μεταπτυχιακό όπως το έκανα. Εγώ όταν έλεγα το μεταπτυχιακό, ήμουν για 2 χρόνια μαζί με τον Σιλιώτη και όταν οι άλλοι παρακαλούσαν για να κάνουμε μαθήματα, εγώ το αρνήθηκα. Γιατί είπα ότι θα κάνουμε μαθήματα, θα σας προσφέρω τη δική μου βοήθεια, όταν θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Όταν θα φωνάξουμε ή θα φυτέψουμε κοντά σε πανεπιστήμια και σε ανθρώπους από τους οποίους θα μάθουμε, όταν δεν θα φωνάζουμε το μέγιστο στιχουργό, κατ' εμέ, το Μάνο Ελευθερίου, αλλά δεν το εξηγούμε πώς θα διδάξει. Τι σημαίνει έλα να μας κάνεις ένα μάθημα στιχουργικής. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ακριβώς. Και μάθαμε και μετά φωνάξαμε, δεν μπορούσαμε να πείσουμε τον Πατρίκιο ή τον Βαρτινό που τους κρατήσαμε, αλλά φέραμε καινούριους και νεότερους πάρα πολλούς. Ας πω ενδεικτικά ότι ήρθε ο Ζουργός, ήρθε η 30 φίλου άνθρωποι και με διαφορετικές πολιτικές επιθέσεις και όποιοι μπορεί να φανταστείτε, στους οποίους εξηγήσαμε τι θέλαμε. Ήρθε ο Τσακνής, ήρθε ο Ιαννής Ερχόταν, ήρθε ο Θηβαίος, ήρθαν οι Ιωάννα, ξεχνάω, θα σου δώσουμε το λόγο. Αλλά ξέραμε τι θέλανε, τι φέραμε και ξένους και οι φοιτητές μας ενθουσιάστηκαν. Είχαμε και το φαινόμενο να έρθουν, έχουμε ένα Σκιαθά, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος ποιητής της γενιάς του, το οποίο είστε στο δικό μας μεταπτυχιακό. Αλλά στην ερώτηση που λέτε, να σας πω ότι είναι μεγάλη κουβέντα σήμερα ακριβώς για αυτό που το μάθαμε, ότι υπάρχει μια εκδοτική ευκαιρία σχολεία στην Ελλάδα και δεν υπάρχει ουσιαστική κριτική. Εγώ τώρα πείθω κάποιους δικούς μου φοιτητές, 50-45 άριδες, να προσπαθήσουμε να δώσουμε και εγχειρίδια, παρόλο που είτε άσχημα η λέξη, κριτικής. Γιατί οποιοδήποτε βγαίνει σε ένα site, κάνει μια βιβλιοπαρουσίαση και τη θεωρεί άσκηση κριτικής. Σήμερα υπάρχει μια ένδυα στο ποια είναι η διαφορά. Σχολιάζω, ερμηνεύω, κριτικάρω. Αυτά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Και δεν τα ξέρουν δυστυχώς πολλά νεότερα παιδιά, γιατί πρέπει να έχει στέρεες φιλολογικές σπουδές για να ασκείς κριτική. Αυτό είναι κάτι που διδάσκεται. Ναι, πάντοτε με επιμενικά κριτήρια. Ναι, αλλά ναι, σε έναν βαθμό μπορείς να διδάξεις. Θα θέσω όμως την ερώτηση στο Μάρσελ, αν θέλετε, για την ποιήση. Mr. Τριανταφυλλίδης has an agony, let's say, but how can we teach poetry, especially? And how can we distinguish good or, let's say, bad poets? Is it something easy to have the criteria for this? And who can put this criteria? Can you please break the answer into parts so that sure. Well, actually, I have an easier answer for this one. To be honest, I'm a fiction writer and not a poet. I feel like I should defer to you on that one. Η απάντηση είναι ότι δεν θα είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων. Πεζογράφος για το fiction. Οπότε δεν μπορεί να μπει στη λογική της ποίησης. Αν θέλει μια ταπεινή γνώμη, είναι πολύ πιο δύσκολο να διδάξει την ποιήση. Πολύ πιο δύσκολο από ότι να διδάξει την πεζογραφία, χωρίς να σημαίνει ότι αν διδαχτεί η πεζογραφία θα έχουμε εξαιρετικούς πεζογράφους. Αλλά να σου πω κάτι εντυπωσιακό για να πενέψουμε τα γένια μας τώρα, γιατί είναι και για να προβάλλουμε τη δουλειά του μεταπτυχιακού. Εμείς έχουμε πάρει κρατικά βραβεία στο μεταπτυχιακό αυτό.
διπλωματική εργασία, η οποία κατατέθηκε πριν από 5 χρόνια, πήρε το πρώτο κρατικό βραβείο εφηβικού μυθιστορήματος. Θεατρικό κείμενο, το οποίο κατατέθηκε σε εμάς, πήρε το πρώτο βραβείο σε θεατρικό διαγωνισμό του εσωτερικού του. Ήταν ο Βούρος, ξεχνάω τώρα το φορέα του κρατικού θεάτρου. Δηλαδή, και έχουμε πάρα πολλές μικρότερες διακρίσεις, οι οποίες εμένα προσωπικά δεν λένε κατά ανάγκη κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι αν κάποιο. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο βοηθάει κάποια πράγματα. Αν δούμε τη λίστα που ανακοινώθηκε σήμερα των κρατικών βραβείων, υπάρχουν εκεί αστεία μυθιστορήματα τα οποία είναι μέσα στη λίστα. Και είναι αστεία γιατί ακριβώς είναι ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζει συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, το λέμε. Απλώς επειδή στην Αθήνα υπάρχει όχι αθηνοκεντρικό κράτος, η Αθήνα είναι πολύ ανοιχτό. Η Αθήνα είναι πολύ ανοιχτά μυαλά. Αλλά υπάρχουν παρέες. Αυτό έτσι γίνεται. Υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν εκδοτικοί κυκλοφορούν συμφέροντα. Δηλαδή, άμα δείτε τα κρατικά βραβεία σήμερα, ποιοι είναι, δείτε ότι άσχετα εγώ μπορεί να διατηρώ άριστες σχέσεις με κάποιον εκδοτικό υποκριτή. Αυτό δεν έχει σημασία. Όμως ο κάθε εκδοτικός προσέχει, πιέζει. Το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το όλο σύστημα που λειτουργεί στη χώρα μας διακρίνονται κάποια πράγματα σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι σοβαρό ζήτημα. Λέει κάτι αυτό. Τι, ότι σε αυτό το χώρο γίνεται δουλειά. Να σας πω κάτι και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βλάβη και στον κύριο Μουρ και να σταματήσω για να μην πλαιρίσω άλλο. Και εμείς εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, τώρα αν θέλετε το κόβετε, ναι, λέω και εμείς εδώ, για να είμαστε να μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, εσείς θα κρίνετε πώς θα το παρουσιάσετε αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα συμφερόντων, παρόλο που ξέρω ότι ακούγεται πολύ άσχημο ως έκφραση. Τι εννοώ, εγώ γιατί θα ήθελα να βρω πτυχιακό στη Φλόρινα, Θεσσαλονικιός είμαι έτσι, δεν είμαι Φλωρινιώτης. Γιατί λέω ότι θα αξιοποιήσω και θα κρυφολογήσω την παράδοση που έχει η Φλόρινα και αυτό θα ενδυναμώσει πολύ την τοπική κοινωνία την οποία θα πρέπει να έχω μαζί μου. Σε μυστικές διαβουλεύσεις, οι οποίες θα προκρίνουν άλλα τμήματα και ελάττωμος μετά από 10 χρόνια, να είμαστε όλοι γεροί, για να συζητήσουμε την τύχη και την πορεία άλλων τμήματων τα οποία θα προκριθούν ή προκρίθηκαν εδώ πέρα. Εγώ σας λέω ότι με κάθε ειλικρίνη και χωρίς καμία έτσι, να είμαι καθόλου υπερφύαλος, ένα προπτυχιακό τμήμα, γιατί με τα πτυχιακά πολύ γρήγορα θα δημιουργήσουν και άλλοι. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι ορίζουμε ένα επιστημονικό πεδίο αυστηρά και είναι δικό μας της φλήκης, ή καμία περίπτωση είμαστε επιστήμονες, δεχόμαστε και χαιρετίζουμε τους πάντες. Και δικά μας παιδιά ετοιμάζονται να κάνουν δικό μου παιδί συγκεκριμένα να κάνουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο. Το σέβομαι. Θα μας έδινε μια δεκαετία στη Φλόρινα μπροστά ή 15 ετία και θα δημιουργήσει παράδοση. Άρα δεν είναι κακό να πούμε ότι προασπίζουμε τα συμφέροντά μας. Αυτό δεν είναι κακό. Και δεν θέλω να είμαι και. Δηλαδή, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αλλά αυτό που. Και ως προέκταση μιας παλιότερης κουβέντας, το πανεπιστήμιο είναι το τελευταίο πράγμα που μας μένει. Ο Μάρσαλ είχαμε. I will explain just for a 2 seconds the conversation we had last night about the way they are thinking about education in Hong Kong. Mm-hmm. Μου εξηγούσε ο Μάρσαλ ότι δεν δέχονται ιδιωτικά πανεπιστήμια στο Hong Kong. Πληρώνουν πολύ καλά τα κρατικά πανεπιστήμια, γιατί πιστεύουν ότι η γνώση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί έχουν και τα πολιτικά τους με την Κίνα, άρα εμφυλοφορούν και άλλα πράγματα. Και σας λέω ότι υπάρχει ένα μοντέλο της Κύπρου που έχει 4% του ΑΕΠ από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι δεν έχουμε καν, δεν μπορούμε να σταθούμε στα κρατικά πανεπιστήμια. Άρα θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να τονώσουμε με τον ένα, είναι μια σκέψη, μια κουβέντα, αλλά πάνω το πανεπιστήμιο προάγει ελευθερία, προάγει ιδέες, έχει μια εντυμότητα. Εμείς λέμε ότι δεν συνδεόμαστε, δεν είμαστε επιχείρηση, αυτό μου λέει ο Μάρσαλ χθες. Το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να γίνει επιχείρηση, το συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το μόνο που λέω, γιατί κοιτάξτε, δεν ξέρω περισσότερα από εσάς κατά ανάγκη, αλλά έχω μια συγκεκριμένη άποψη μετά από πάρα πολλά χρόνια και μια συγκεκριμένη επιλογή, γιατί ήρθα εδώ, ενώ το διδακτορικό μου και η γνώση μου και τα πατήματά μου είναι στο ιστορία της λογοτεχνίας και ενώ μπορούσα να πάω σε ένα φιλολογικό τμήμα, επέλεξα να έρθω στο Σουλιώτη
για αυτό το μεταπτυχιακό, γιατί έβλεπα τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει. Κάτι που δεν έβλεπε ούτε ο ίδιος τότε. Το έβλεπε σαν ένα παιχνιδάκι που περνάμε καλά. Εγώ δεν είδα ποτέ έτσι. Το είδα σαν ένα πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο, το οποίο προφανώς θα βοηθούσε και εμένα. Έχουμε κάτι μοναδικό στα χέρια μας, το οποίο μπορεί να παράξει πολιτισμό και να αλλάξει δυνητικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε την εκπαίδευση, συνολικά. Δεν λέμε ότι θα αλλάξουν τον κόσμο, αλλά για 10, 15, 20 χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν θαύματα και στην Ελλάδα ακόμη και στη Φλόρινα κυρίως. Αν είχαμε αξιοποιήσει αλλιώς το κεφάλαιο Αγγελόπουλου, θα ήμασταν διαφορετικά. Εγώ όταν έζησα στην Φλόρινα 95-98, πήγα να ζήσω 3 χρόνια εδώ πέρα. Και πέτυχα όταν χτυπούσανε, όχι εσείς προς Θεού έτσι, όταν χτυπούσαν τα ούλια και τα λοιπά για να μην έχει ήχο Αγγελόπουλος. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν να σου. Δεν καταλαβαίνω ότι ο Αγγελόπουλος θα τους βγάλει 100 χρόνια μπροστά. Η δική μου άποψη τότε. Το πανεπιστήμιο, αν το φροντίσουμε, και προσωπικά προσπάθησα πολλές φορές να με τους εκπαιδευτικούς, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι επιχείρηση να πάω έξω και να ζητήσω κάτι άλλο, να είμαι σε αρμονική σχέση με τους εκπαιδευτικούς του νομού, και αυτό νομίζω το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξη λατρών με το πανεπιστήμιο και μέσα από αυτά τα τμήματα καλών τεχνών κτλ. Το χαιρετίζουμε γι' αυτό και έχουμε και μια συνεργασία κάτω με εκθέσεις παιδιών της καλών τεχνών που εμπνεύστηκαν από στίχους ποιητών των δικών μας μεταπτυχιακών. Και αν θέλετε να τραβήξετε το πλάνο θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Απλώς, εγώ με αυτό θα κλείσω και θα δώσω το λόγο στην κυρία Βλάχου, υπάρχουν πράγματα με τα οποία ζούμε, το οποίο δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε. Τα χρήματα είναι από αυτά. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία ζούμε. Ο πολιτισμός, η τέχνη, το καταφύγιο που θυμούμε, που λέει ο Βαριωτάκης, είναι τα πράγματα για τα οποία ζούμε. Ζούμε για να ερωτευτούμε, ζούμε για να περάσουμε καλά, για την παρέα μας, για τους φίλους, για την οικογένειά μας. Για αυτά ζούμε. Με τα άλλα ζούμε. Αν το πανεπιστήμιο λοιπόν είναι αυτό που θα δώσει τις ιδέες, τις έννοιες, τις θεωρητικές, ό,τι θέλετε πείτε, αλλά θα μάθει για ποια πράγματα, για ποια είναι η ιδεολογία μας, η στάση, η ζωή μας, η βιοθεωρία μας, όλα αυτά. Αυτά τα δίνει το πανεπιστήμιο, δεν δίνει για επιχείρηση. Να κάνω και μια τελευταία μικρή ερώτηση. Αλλά την κάνω στο μάστερ. Νομίζω ότι είναι σε εσάς. Εντάξει. Υπήρξαν κριτήρια για ποια στην επιλογή των συνεδρών. Ναι. Είχαμε μια επιστημονική επιτροπή, στην οποία αυτή συγκροτήθηκε με δική μου, δεν μπορώ να πω ψέματα, δηλαδή είδα ποιοι άνθρωποι, ποιοι επιστήμονες στην Ελλάδα έχουν σχέση είτε με δημοσιεύσεις είτε με διδασκαλία στην ειδική γραφή. Πήρα την άδειά τους, συγκρότησα την επιστημονική επιτροπή και δεχτήκαμε με ανοιχτή πρόσκληση εισηγήσεις. Τη στείλαμε με ένα σύστημα κρυφών κριτών, blind reviewers λέγεται αυτό στα αγγλικά για να. Δηλαδή, στέλναμε τις εισηγήσεις σε ανθρώπους χωρίς να ξέρουμε ποιον κρίνουμε, μας γυρνούσαν τις απαντήσεις. Τους προέτρεψα να είναι λίγο πιο ανεκτικοί, γιατί είναι ένα καινούργιο πεδίο για την Ελλάδα. Είχαμε δεχτεί και με 230 περίπου εισηγήσεις από 290 που μας κατατέθηκαν και μερικές που δεν θέλω καν να σκέφτομαι, καμιά δεκαριά που δεν ξέραμε τι γίνεται. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη. Να σου πω και κάτι ειλικρινά. Κάναμε δύο συνέδρια στην Κέρκυρα. Το πρώτο κάναμε στην Αθήνα, Κέρκυρα-Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα είχαμε καταφέρει κάτι το 17, που ήμουν περήφανος. Και χρωστάμε πολλά στην κυρία Βλάχου, όπως χρωστάμε πάρα πολλά στην κυρία Βακάλη. Όλο το οργανωτικό κομμάτι το τράβησε η κυρία Βακάλη. Τη συγχαίρω, είναι κεφάλαιο για τη Φλόρινα και μακάρι η Άννα να έχει πάντα αυτή την όρεξη. Στην Κέρκυρα λοιπόν το 17, η Κέρκυρα είχε αεροδρόμιο. Πετύχαμε να έρθουν 11 καθηγητές από όλο τον κόσμο με δικά τους έξοδα. Γιατί στο Μάρσαλ, στο Μαντούν, κάνουμε τα έσοδα, τα έξοδα. Οπότε υπάρχει, λέει κάποιος, μπορώ να πάω να γνωρίσω έναν τόπο. Εκεί είχαμε φτάσει να έχουμε 11. Εδώ παρόλο που το εξήγησε στην κυρία Βακάλη ότι δεν θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο τόπο η Φλόρινα. Μου έλεγε ο Μάρσαλ ότι γκούγκλαρε να δει από το αεροδρόμιο ότι έχω να πάω από ανατολικά Θεσσαλονίκη δυτικά. Να πάρω 2,5 ώρες. Παρ' όλα αυτά ήρθανε. Αλλά το κάναμε, είπα στη Βακάλη ότι αφού το θες τόσο πολύ, θα το κάνουμε στην Φλόρινα, το χρωστάμε άλλωστε. Και παρόλο που δεν έχουμε τους ξένους, γιατί αν το κάναμε στην Κέρκυρα, φέτος θα είχαμε 40 τέτοιους. Δηλαδή θα γινόμασταν πραγματικά ένα διεθνές, στην ουσία δυναμικό συνέδριο. Αλλά λέω ότι ναι, θα δούμε τώρα. Έχουμε πολλά όνειρα και χωρίς, σας λέω, δεν έχω, ξέρουν όλοι τι πιστεύω πολιτικά και κομματικά
δεν εντάσσουμε τα χρηματικά, αλλά έχουμε μια καινούργια Βρετανία. Ήμουν εξαιρετικός φίλος του κ. Τουρκηδάκη. Έχουμε νέα Βρετανία. Να μας βοηθήσει να κάνουμε πράγματα και του χρόνου να πετύχουμε να κερδίσουμε αυτό που χάσαμε από τη Φλόρινα, γιατί αναγκαστικά η μετακίνηση είναι πολύ δύσκολη. Πάντως δεν υπάρχουν ξενοδοχεία στη Φλόρινα, ούτε στο Αμίνο ούτε στην Καστοριά. Μας έρχεται και αυτό, μακάρι να είστε εκεί, γιατί αυτό είναι το feedback που λέμε, έτσι. Μας ήρθε ανάπηρος φοιτητής με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 50 χρονών, καθηγητής έτσι κτλ., ο οποίος φέρνει 20 ανθρώπους μαζί του για να τον ακούσουμε. Πήρε εντερμή στην Καστοριά. Τώρα αυτό το παιδί μας συγκινεί και αυτός θα πάει στην Πάτρα. Πρέπει να πει για μας τα καλύτερα. Θα πάει στην Αθήνα, θα πάει και θα πούνε ότι εκεί κάτι γίνεται. Πράγμα το οποίο εγώ κάθε φορά που ανοίγω την κουβέντα πάντοτε μνημονεύω το σουλιώτη. Πάντοτε δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είμαστε πολύ δυνατοί αυτή τη στιγμή. Δεν θα είμαστε για πάρα πολύ. Και θα γίνουμε κι άλλο. Και ο καθένας και το σπίτι του. Αυτή είναι αλήθεια. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε για την κυρία Βλάβη, γιατί μας έχει βοηθήσει στα δυο τελευταία στην Κέρκυρα συνέδρια και να μας πει ότι φέρνει 30 χοροδούς από την Κέρκυρα χωρίς να φέρνει τα χρήματα. Δηλαδή, και αυτό εμάς μας συγκινεί, όταν άνθρωποι έπρεπε να μας βοηθήσουν, έτσι. Λοιπόν, εγώ ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής αλλά και ως μουσικός, είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μια πρόκληση κάθε φορά ή πρόσκληση για να συμμετέχουν σε πράγματα του μεταπτυχιακού και ειδικά με τον κύριο Κοτόπουλο που έχουμε συνεργασία και εκτός συνεδρίων με τις μουσικές μας, με τα ζητή μας, με τους στίχους μας. Αυτή τη φορά ήταν πραγματικά μια πρόκληση γιατί έρχομαι εγώ στη Φλόρινα. Μέχρι τώρα κάναμε πράγματα στην Κέρκυρα, δηλαδή τα συνέδρια, τα προηγούμενα ήταν εκεί. Με αφορμή το όνομα και το πρόσωπο της κυρίας Νικολακοπούλου που βραβεύουν τη βραδιά του Σαββάτου μαζί με τους άλλους εκλεκτούς καλεσμένους στο συνεδρίο μου, εμπνεύστηκα και είπα να κάνω μια μικρή μουσική παράσταση για να κλείσει το συνέδριο αυτή η ορταστική βραδιά μουσικά και όμορφα. Αυτή τη βραδιά επέλεξα πολύ ωραία τραγούδια με στίχους βεβαίως της κυρίας Νικολακοπούλου μαζί με τον ξενοφόντο του Ραράχου από το Μελωδία και κυρίως και αυτός. Συναντηθήκαμε το καλοκαίρι, οργανώσαμε αυτή τη μικρή παράσταση. Έχει μια χοροδία γυναική απολυφωνική από την Κέρκυρα. Να σε διακόψω, αν το επιτρέπεις. Ο Ξενοφόρος Ράκος είναι αυτή τη στιγμή από τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Είναι προσωπική γνωριμία της κυρίας Βλάχου. Και αυτός έρχεται αυτό το καιρό, δηλαδή η κυρία Βλάχου, ξέρετε, κάνει μεροκάμα τώρα στην Κέρκυρα. Γιατί η Κέρκυρα έχει μέχρι τέλος του Απριλίου, δουλεύει κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, χάνει μεροκάματα εδώ και 3 μέρες και εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει τη δυνατότητα, το έχουμε εξηγήσει. Το ίδιο να άκουσα. Είναι χαρά μας, εξάλλου ο Ξενοφόντας είχε έρθει και για μάθημα την προηγούμενη χρονιά και είναι και εκείνο μεγάλη του χαρά. Και πώς άλλωστε να αρνηθούμε. Εδώ έχουν έρθει άνθρωποι και άνθρωποι της τέχνης. Ο Φάνος ο Μικρούτσικος, ο Χριστός ο Φιδαίος, ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο Γιώργος ο Ανδρέου. Είναι δυνατόν να αρνηθούμε εμείς. Από τους υπουργούς ο Φίλιππος Γράψας. Να σταθώ λίγο στην τωρινή μας την εκδήλωση και στην εκδήλωση του Σαββάτου. Παρουσιάζω μια μουσική παράσταση η οποία έχει τίτλο Ανθρωπονέδα. Συμμετέχει χοροδία κορυφό. Ποια θα παίξει ο Κωνσταντίνος ο Κατομέρης, εξίσου πιανίστας δικό μου την Κέρκυρα. Κιθάρα θα παίξει ο Γιάννης ο Αναναστόπουλος, έρχεται από την Πάτρα. Και αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας και την οικογένεια, μουσική οικογένεια των αδελφών Βαλκάνη, δικού σας εδώ, που δέχτηκαν αυτή την πρόταση με μεγάλη τους χαρά. Και αυτή αφιλοκερδός. Και αυτή αφιλοκερδός. Και είναι μια μεγάλη σύμπραξη, μουσική σύμπραξη, που πραγματικά είναι για όλους ένα κίνητρο να βρεθούμε όλοι μαζί και να παρουσιάσουμε τη μουσική αυτή, να δώσουμε τον ήχο του σήμερα, να πλησιάσω τον ήχο το δικό σας, μια που είμαστε Φλόρινα, και να παρουσιάσουμε κάτι πολύ ωραίο. Γι' αυτό σας περιμένουμε, ειδικά η εκδήλωση και οι βραβεύσεις είναι ανοιχτή για το κοινό, στον αμφιθέατρό μας, και θα είναι χαρά μας να είστε όλοι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να πω, γενικά στο κομμάτι της Δημοτικής Γραφής, εγώ καταλαβαίνω η Ελλάδα την ανακάλυψη εντός εισαγωγικών σχετικά αργά, παρά την παράδοση που έχει. Μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο την ανακάλυψη αργά, παρά την παράδοση που έχει. Ενώ τον Αριστοτέλη, αν θυμάμαι καλά, ήταν ίσως ο πρώτος θεωρητικά που μπορεί να δει. Έχει έρθει το Χάρβαρντ, ένας Τζορτ Μπέι. Μιλάμε για την Ελλάδα τώρα και θέλουμε να ρωτήσω αν
τα συμφέροντα που είπαμε πριν, εκδοτικά, οικονομικά κλπ. Ήταν ίσως ένας λόγος που η Ελλάδα ασχολήθηκε στον βαθμό που ασχολείται σήμερα με τη δημιουργική γραφή. Ένα υποερώτημα αυτό. Και ένα δεύτερο, αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι ο όρος δημιουργική γραφή έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται υπέρ του δέντρου πλέον. Και βλέπουμε ακόμα και φροντιστή για να διδάσκουν δημιουργική γραφή σε παιδιά δημοτικού. Να διαφημίζουν μάλλον που θα διδάξουν δημιουργική γραφή, μήπως χαθεί η ουσία. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το creative writing είναι η απόδοσή του. Δεν είναι το δημιουργική γραφή κανονικά, το πράγμα είναι δημιουργικό γράψιμο. Αυτό τον ωραίο έχουμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, με τρομάζει. Όχι υπεραυτολογώντας, αλλά είμαι μοναδικό στην Ελλάδα που έκανα στο γνωστικό μου αντικείμενο. Εγώ γνωστικό αντικείμενο δημιουργική γραφή και ελληνική λογοτεχνία. Έξω πάρα πολλοί καθηγητές έχουν αυτό το τίτλο. Δεν το έχει βάλει κανένας εδώ, φοβούμενος και αυτό που λέτε. Και έχετε τίτλο. Με κάτι που συμβαίνει. Δεν μας πειράζει. Σκεφτείτε ότι ο όρος λογοτεχνία είναι κάτι που πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1869 από τον Πανταζίδη. Ωστότε, οτιδήποτε κείμενο θεωρούμε σήμερα λογοτεχνικό λεγόταν φιλολογία. Και μάλιστα τα διηγήματα λέγανε μικρά φιλολογία. Άρα, ξέρετε, εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι μερικά πράγματα ήταν πάντα έτσι. Εμένα δεν με εκπλήξα μετά από 100 χρόνια ή από 50 χρόνια στην εκπαίδευση να υπάρχει μάθημα δημιουργικής γράφης. Καθόλου. Στο δεύτερο που λέτε, ο Νίκος Φωκάς, ένας αμερικανοθερμένος συγγραφέας, ποιητής, συγγνώμη, και ο συγγραφέας αυτός, και ο Χαβιαράς, ο στρατής που αυτός έχει μια μυστηρωματική ιστορία, πήγε στην Αμερική ως τίποτα και ήταν καθηγητής στο Χάρβαρντ, αυτοί οι δύο πρωτοξεκινήσανε το 1980 να κάνουν μαθήματα ιδιωτικά δημιουργικής γραφής, επιστρέφοντας στην Αμερική. Τα ιδιωτικά συμφέροντα μπήκαν μετά, όλοι οι ιδιωτικοί κάνουν μαθήματα. Στο πανεπιστήμιο είμαστε κάτι πέρα από αυτό. Καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, τα παιδιά μας μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορείς να το. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Παρόλο που έχουμε καλέσει και έχουμε καλή σχέση, δηλαδή τι εννοώ. Φωνάξαμε την κυρία Πατάκη να μας κάνει μαθήματα κατά τη γνώμη της, επιμέλειας κειμένου. Και είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο σπουδαίος λογοτεχνικός οίκος. Και μας αγαπάει πολύ πάντα και αυτό το, γιατί το θέλαμε. Όμως το θέλαμε για να μπορούν τα παιδιά μας να μην περνά τη βάσανο το ότι στέλνουμε ένα γραπτό και παίρνουν μια απάντηση, δεν παίρνουμε τίποτα για 6 μήνες. Φωνάξαμε τον κύριο Κοντομενίδη, φωνάξαμε τον κύριο Πασκόζο, άρα τους γνωρίσαμε και τους δώσαμε την ευκαιρία. Εμείς σταματήσαμε εκεί. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανέναν από αυτούς παραπάνω, με την έννοια ότι δεν είναι. Και μάλιστα εμείς βγάλαμε ένα βιβλίο που ήταν μικρότερο και ήμουν πολύ διστακτικός και το βγάλαμε στον Πατάκη. Να μην θεωρηθεί ότι έχουμε. Αλλά ήταν ένα βιβλίο καθαρά επιστημονικό, οπότε δεν είχαμε κάποιο κίνδυνο. Δεν πρέπει όμως να μας τρομάζουν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και να μας απομακρύνουν από αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν φόβοι και υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Και οτιδήποτε ξεκινάει με τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί στην πορεία αυτό το πράγμα κάπου να χαθεί. Τώρα, το λέω να μου πω ότι λέγανε πως γίνει σούπα τελικά η δημιουργική γραφή στο τέλος και χαθεί η ουσία η πραγματική. Ναι, αλλά έχουμε ευτυχώς έχουμε την εμπειρία του εξωτερικού που όχι μόνο δεν γίνεται σούπα, αλλά υποκαθιστά, για να μην πω αντικαθιστά πια, όλα τα μαθήματα λογοτεχνίας. Σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια το συνδέουν απλώς με τις εθνικές λογοτεχνίες. Δηλαδή θα δούμε, ξέρω, creative writing and English literature. Οπότε κάνουν αυτή τη σύνδεση για να έχουμε την δικλίδα ασφαλείας. Δεν είναι το Harvard και να σας πω και ένα ωραίο περιστατικό που μας συνέβη. Είναι εδώ αυτή η κυρία, είναι σύνεδρος. Μας ήρθε μια κυρία 63 χρονών. Και τη ρώτησα πώς μας βρήκε, μου είπε από το γιο της και της είπε ότι μαμά θέλω να πάω εκεί γιατί έχει θεραπευτικές ιδιότητες η γραφή αυτή. Λέω, ο γιος σας τι κάνει, είναι μου λέει σπουδάζει μηχανολόγος δευτερόλεπτο στο Harvard. Παρακάλεσα και τον γνώρισα και εξαιτίας αυτού του περιστατικού δώσαμε και διπλωματική εργασία που μας κάναρε και τα έχουμε και εντυπωσιάστηκε ότι δεν φτάνουν όλοι. Δεν φτάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου θετικών επιστημών που έχουν ως επιλεγόμενα μαθήματα δημιουργική γραφή και το τι έχουμε βρει επικοινωνήσει με αυτούς από αυτούς, έχω πάρει απαντήσει από μηχανολόγους ότι
για μένα είναι ουσιαστικότατη δημιουργική γραφή στη δική μου επιστημονική κατεύθυνση. Άρα δεν είναι μόνο να φτιάξουμε ένα σύνδεο, βοηθάει παντού με τη θεραπευτική της ιδιότητα. Αλλά βέβαια εγώ δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε. Και για να μην υπάρχει μια παρεξήγηση, προσφέρθηκα στον Ευρυθέν Τμήμα Ψυχολογίας να προσφέρω όποια μαθήματα επιλογής μου ρωτήσουν, για να μην υπάρχει μια παρανόηση του πατρίου. Δεν ανταγωνιζόμαστε τμήματα έτσι, απλώς λέμε ότι θα μπορούσε να γίνει μια σύνδεση. Στο συγκεκριμένο συνέδριο είμαι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι είχα τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαρά να συντονίσω τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς μας φοιτητές σε μια κοινή δουλειά, να μιλήσω με φορείς της πόλης, με πρόσωπα της πόλης που είχαν την καλή πρόθεση να δουλέψουν μαζί μας για αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια μικρή πόλη που καλούμαστε να αποδείξουμε, φαντάζομαι τα είπατε αυτά πριν καλύτερα με τον κύριο Κοτόπουλο, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να σηκώσουμε και την επιστήμη και τη δημοσιότητα και τη χαρά ενός τέτοιου συνεδρίου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ξεχωριστά τις αρχές της πόλης που στάθηκαν δίπλα μας αυτό, τον νέο δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μιχάλη Χάτζηγο, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που άκουσαν την ιδέα, τάχτηκαν δίπλα μας και μας χορήγησαν και οικονομικά και ηθικά. Την πρώην αντιδήμαρχο, την κυρία Όλγα Μούσιου, που έγινε ο συνδετικός κρίκος του πρώην δημάρχου και του ΝΥΜ για μας. Την Βαλίνα Ρόζα και τον Χρήστο Παυλίδη με τα λειτουργία Χλάδας, που είναι σταθερά δίπλα μας όλο αυτό. Επίσης, τον κύριο Σπύρο Κέκελη, που μας χορήγησε νερά και αναψυκτικά, τα Ηνοπία Δημόπουλος, που θα είναι τα ωραία κρασιά που θα πιούμε μεθαύριο μετά την εκδήλωση. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και τη Γραμματική Υποστήριξη, τους φοιτητές μας που πραγματικά ακούραστα εδώ και πολλές μέρες είναι όλη την ημέρα εδώ και ετοιμάζουν πράγματα, υλικό, έρχονται σε επικοινωνία με όποιον χρειάζεται. Εύχομαι να μην ξεχάσω κάποιον, θα μου επιτρέψετε να δω λίγο το ραβασάκι μου, γιατί είναι πολύ πιθανό με όλους αυτούς. Έχουμε μια μεγάλη Οργανωτική Επιτροπή από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τους μουσικούς μας φυσικά μιλήσατε ήδη με την κυρία Βλάχου. Ευχαριστούμε επίσης την Νίκη Βλασιώτη και τον Έφερο Παπαδάκη που επιμελήθηκαν και συντόνισαν την εικαστική έκθεση που θα δείτε στο Φουαγέ. Τον τυπογράφο μας, τον Γρηγόρη Αλεξίου, που στο παραδοσιακό τυπογραφείο κάθισε και τύπωσε όλες τις βεβαιώσεις των εισηγητών με τον παραδοσιακό τρόπο. Την ομάδα που φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων, τη Γεωργία Μανιώτη, Σεραφμία Τζορλίνη και τη Δήμητρα Μάγκο, καθώς και τον Βασίλη Μάγκο. Τη γραμματεία φυσικά του τμήματός μας και του μεταπτυχιακού μας, τον κύριο Τσατσιάδη που έχουμε εδώ πέρα. Την έκδοση χορηγού επικοινωνίας, τον Γιώργο Σεμεζίδη ως τεχνική υποστήριξη. Τη Μαρία Περιβολάρη και τον Θωμά Θεοδόρου, γιατί ήταν δίπλα μας σε όλες τις επικοινωνίες. Τον Βασίλη Παπαγιάννη, τον βιβλιοπωλείο που ακάματα πραγματικά 20 ώρες, το 24ωρο, να μην υπερβάλλω, επίσης μας βοήθησε. Και όλους τους παλιούς μας μεταπτυχιακούς που μας κάνανε να αισθανθούμε ένα υπέροχο reunion ήδη από σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κοτόπουλο που με έδωσε τη τιμή να είμαι σε αυτή τη διαδικασία, να ηγούμε όλη αυτή τη προσπάθεια του συντονισμού και κυρίως να χαρώ τον συγχρονισμό και την υποστήμη. Και θέλω να πω ότι περιμένω πολλά πραγματικά, το λέω με πολύ καημό και λαχτάρα, περιμένω πολλά από την πόλη μας, περιμένω να το αναδείξει αυτό όσο γίνεται περισσότερο, να το χαρούμε. Και ένα επιπλέον θα πω ότι περιμένω τους εκπαιδευτικούς της πόλης να έρθουν και να ρουφήξουν αυτό που γίνεται, γιατί και εγώ από αυτόν τον χώρο προέρχομαι. Και θέλω πραγματικά να μην ακούω από συναδέλφους, δεν γίνεται τίποτα, δεν μας καλούν πουθενά, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν έχουμε ενημέρωση. Θέλω να έρθουν όλοι, να ακούσουν, να μάθουν, να γίνουν μια καλή παρέα και να κάνουν όμορφα πράγματα για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Θα εκδοθούν οι πρακτικά για το συνέδριο. Ναι, μετά από την λήξη του συνεδρίου θα δοθούν οδηγίες συγκεκριμένες στους εισηγητές, θα αποστείλουν τις εισηγήσεις και θα δουν και πρακτικά. Ναι.